περηφάνεια, τι κάνει περηφάνεια. Εγώ λέγει, εγώ ανέφερα αυτό. Έφευγαν τα παιδιά μου από τον Άγιο Γεώργιο, πήγαιναν να συγκεντρώνουν την εκκλησία, να φορούσαν το μαντιλάκι. Είσαι από την αίρεση του Σάββα. Αίρεση, ναι. Αίρεση. Τι είπα, το καλοκαίρι θα τον είχαμε χρειώνει το διαφορά. Ήταν αυτός μπροστά, ποτέ δεν πηγαίνω στην εκκλησία με τον Λιγόνι, αλλά ήταν αυτός μπροστά. Ούτε και έξω παιδιά. Είναι, λέγει ο Θεός, νομίζετε ότι είναι κάτι το... Όχι, αυλαγία. Παρασυρώμεθα από τη διάβολο μόδα. Από τη θεοκατάρατο μόδα. Παρασυρώμεθα από τη μύτη. Συμπαρβάκι. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι, να ελευθερωνόμενοι. Να μην είμαστε υπόδουλοι στον διάβολο. Και στον διάβολο. Παιδάκια μου τους έλεγα, φοράτε το μαντιλάκι σας, παιδάκια μου, κι άστε τους να φωνάζουν. Όχι, όχι. Λέγω πάλι, βάρτε την πατέντα πίσω από το αυτοκίνητο. Διότι είναι ομολογία Θεού, ομολογής των Θεών, εις τη γενιά τάχτων την Μιχαλίδα και Αμαρτωλό. Να μην βλασφημούμε, ξέρετε ότι η βλασφημία επιφέρει κακόν εις το έθνος. Εις το έθνος ολόκληρο. Τα παιδιά τα οποία πάνε να πολεμήσουν εν ώρα που θα επιτρέψει ο Θεός. Να ξέρετε ότι τα πρώτα παιδιά που θα πάνε θα είναι όσα βλασφημούν. Από την πρώτη ημέρα θα πάνε όσα βλασφημούν θα πάνε. Δεν τον γιωτώνει κανείς. Και όταν φύγουν από αυτόν τον κόσμο πάνε και στην κόλαση. Δεν είναι μικρό το κακό. Φεύγει ένα καράβι από ένα νησί για να έρθει στον Πειραιά. Καράβι που έχει μέσα στρατιώτες, αξιωματικούς, στρατιώτες, υπαξιωματικούς κτλ. Από την ώρα που μπήκα στο καραβάκι αυτό, άρχισαν να βλασφημούν την Παναγία και τον Χριστό, τον Τίμιο Σταυρό. Το πρώτο, η ειδοποιά η Παναγία μας, ξεσηκώνει μια φουρτούνα. Τίποτε. Πάλι βλασφημούν ο Θεός. Πάλι βλασφημούν την Παναγία. Δεύτερο, στέλνει η Παναγία μας, χαλάζει και το χτυπάει. Πάλι βλασφημούν την Παναγία. Πάλι βλασφημούν τον Χριστό. Σηκώνει αέρα. Και φεύγουν από τη μια μεριά του πλοίου και πάνε στην άλλη πλευρά για να γλιτώσουν. Έλα όμως, όταν πήγαν όλοι από την άλλη πλευρά, αντί να πούμε Παναγία μου σώσε μας, Θεέ μου σώσε μας, Λυκύτατε μου Ιησού σώσε μας, πήγε στα πρόσωπα. Άρχισαν να βλασφημούν, να βλασφημούν, να βλασφημούν την Παναγία. Οπότε, έτσι είστε, αν αποδοκυρίζει η Παναγία μας το καράβι, πάνω από κάτω, σηκώνεται και μια τριτιμία φοβερή, του αρπάζει από εκεί και του χτυπούσε πας στις πέτρες, εγέμισε η θάλασσα αίμα και γλίτωσε ένα παιδάκι μόνο που έκλαιγε και έλεγε «Παναγία μου την πίσω, Παναγία μου την πίσω». Το πιάσε το κύμα όπως σαν να είχε χέρια και το πιάσε και το πέταξε 15 μέτρα μακριά. Και εκεί όταν έβλεπε εκείνα τα αίματα έκλαιγε το παιδάκι. Παίζεις με τον Θεό, τα βάζεις με τον Θεό, βρε άνθρωπε του Θεού. Τα βάζεις με τον Θεό, με την Παναγία μας, λέει. Παναγία μου, λέει. Εξαφάνισε τους με ένα βλέμμα που θα κοιτάξεις, λέει. Αυτή είναι η Παναγία μου. Παναγία μου, λέει. Παρατάχθητη. Τους εχθρούς οι οποίοι μας επιτίθενται. Όλες αυτούς δια της χειρός σου. Καθάρισε τους.
γνώζοντας αν την ισχύ σου, φιλοπόδε να έχουν. Να μάθουν τι δύναμη έχεις, Παναγία. Και το Θείο σου νεύμα αφάνεται στους ορμούς, έτσι να κοιτάξει η Παναγία μας και χάνονται τα πάντα. Εμείς τα βάζουμε με τον Χριστό, με την Παναγία. Δεν βρήκαν τίποτε άλλο. Στην Κύπρο εμάς δεν βλέπουμε μόνο τον Χριστό, δεν βλέπουμε την Παναγία, δεν βλέπουμε τα Ιερά και τα Θεία. Έφυγε ένα παιδό αξιωματικό να πάει στην Κύπρο, να γυμνάσει τα παιδιά. Διότι δεν γνωρίσαμε ούτε πολέμησε, γνωρίσαμε μόνο με τους βαρβάρους που κάναμε αυτό τον αγώνα και τους κατεντροπιάσαμε γιατί ήταν η Παναγία μαζί μας. Έβαλε τα παιδάκια στην γραμμή. Ένα παιδάκι με τα όπλα, με τις λόχες πάνω στα όπλα, να σταθούν στη γραμμή να τα γυμνάσει. Ένα παιδάκι δεν στάθηκε. Ο αξιωματικός της Ελλάδος του κολοκοτρώνει τα εγγόνια. Αυτός που έλεγε ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος και δεν μπορεί να βάλει πίσω την υπογραφή. Αυτός ο αξιωματικός μόλις άκουσε, μόλις είδε το παιδί και δεν στέκονταν στη θέση του, δεν βλασίμησε την Παναγία. Αλλά το Κυπριόπουλο δεν επέζησε. Μόλις άκουσε αυτό, όπως κρατούσε το όπλο, πηγαίνει και του βάζει τη λόχη στο στήθος. Του λέει, αν θέλει να σε ξαναδεί η μάνα σου, αν θέλει να σε ξαναδεί η μάνα σου, μη βλασφημίζεις την Παναγία μου άλλη φορά. Αυτός θα χρειάστηκε να έγινε όπως το λεμόνι. Σηκώνουμε. Η Κύπρος δεν έχει τέτοια πραγματική, όμως επέτρεψε ο Θεός για τις αμαρτίες μας και επάτησαν τη γνήσεων των Αγίων, των Αγίων, των Αγίων. Ο Άγιος Λάζαρος, ο φίλος του Χριστού, εκεί έδωκε τη ζωή. Ο Άγιος Επιφάνιος, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας, ο Απόστολος Ανδρέας, πέρασαν από εκεί και πλώνησαν την Κύπρο. Ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας, ο Άγιος Σπυρίδωνας, οι 13 μάρτυρες της Μονής Καλδάρας. Πόσους μάρτυρες. Αυτό είναι το νησί των Αγίων. Η Κύπρος είναι το νησί των Αγίων. Και αν... Συγκλούμενος ο τελευταίος. Έχει τόση αγιότητα εκείνο το νησί μέσα, που από τη μια άκρη μέχρι την άλλη δεν έχει Αγίους. Ασκητάς, συγχωρητάς. Εμείς εδώ δεν έχουμε νομή. Κάθε λίγο πήγαινε στη Ζάκη τον Άγιο Διονύσιο, πήγαινε στην Κέντρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, πήγαινε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, πήγαινε στην... Και έχουμε τόσους Αγίους και δεν βάζουμε μυαλά ή μεθά. Να πω τέρατα, τέρατα. Τέρατα, μας αξίζει η λέξη. Ακούσαμε εμείς εδώ. Τώρα από εσάς ζητώ όπου βρεθείτε και ακούσετε και βλασφημό, πιάστε τους με το καλό πρώτο, πιάστε τους με το παρακάλλιο, πιάστε τους με καταλάβουν τι κάνουν. Και αν δεν καταλάβουν, ας τα κάνουν για να μην. Αλλά μην τα αφήσετε τούτα τα λόγια τα οποία ακούσατε, μην τα αφήσετε, δώστε τα γύρω. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «Α, ήκουσες παρέ μου», λέγει, «ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτνες ικανή έσονται και εταίρου διδάξε». Πες τα λόγια που άκουσες από εμένα, λέγει, πες τα σε καλούς ανθρώπους που είναι ικανοί να διδάξουν για τους άλλους. Διότι τον ακούσεις, βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, λέει. Και τι του λέει, ευρήκαμε τον Χριστό, του λέει, τον Θεό τον αληθινό. Από πού είναι, λέει ο Φίλιππος, ο Αθαναήλ. Του λέει ο Φίλιππος, ο Ναζαρέτη. Γίνεται από την Ναζαρέτη να βγει τίποτα καλό.
Έτσι θα είναι με την καινή ιστορία. Γίνεται με την Ελλάδα να βγει τίποτε καλό. Όλων κακά βγαίνει. Να συνεχίσουμε. Δεν φεύγετε. Είναι λόγια, παιδάκι μου, τα λόγια της Αγίας Γραφής, ο νόμος του Θεού. Βλέπετε, ο Ζαχαίος ανέβηκε λέει, πάνω στη Σικομαρία να δει και αυτός τον Χριστό, να τον γνωρίσει τον Χριστό. Εγνώρισες τον Χριστό, τον έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Θυμούμε μια περίπτωση σε έναν κύκλο, σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι ήταν μαζεμένα γνωστά της οικογένειας εκεί. Είχε ένα κοριτσάκι μικρό, το οποίο γύριζε γύρω-γύρω, σόρι. Και σε μια στιγμή σταματάει σε ένα και του λέει, εγνώρισες τον Χριστό. Και άρχισε να χορεύει. Ήταν άθεος. Ποιος το σταμάτησε το παιδάκι μπροστά σε αυτό. Η χάρη του Θεού, η Πανηγία μας. Εγνώρισες τον Χριστό, του λέει. Δεν είναι αυτό, συγκλονίστηκε. Και από τη στιγμή να γίνει μετανόηση, παρακαλώ και σου. Γιατί με το μαρουλάκι που του μίλησε. Και εμάς έτσι αυτή τη στιγμή εγνωρίσαμε τον Χριστό. Ο Ζαχαίος ανέβηκε πάνω στη Σικομωρία για να τον Χριστό να τον γνωρίσει. Λοιπόν, παιδάκι μου, απολύε στην ειρήνη. Να πάτε στο καλό. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Και περαστικά σας, να περάσουν όλα τα κακά. Η Παναγία μας που είναι εδώ και μας ακούει, να σας βοηθήσει, να σας γιώνει τις αρρώσεις σας, να σας γιώνει όλοι έχετε.